γέροντας, πάντοτε δίνει προτεραιότητα στην ασθένεια της ψυχής, άσχετα αν η ασθένεια του σώματος ήταν σοβαρή. Πολλοί ασθενείς επισκέπτες του ζητούσαν πιεστικά να προσευχηθεί μόνο για την ίαση της σωματικής ασθένειάς τους. Δεν μπορούσαν να την υπομείνουν. Νόμιζαν ότι η παράταση της σωματικής τους ασθένειας θα κλονίσει την πίστη τους στον Χριστό και θα τους οδηγήσει τελικά στην ασθένεια της ψυχής. Κατά τον γέροντα Πορφύριο συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Η ανεπίγνωση ασθένεια της ψυχής τους, η αμαρτία, τους έκλεινε τα μάτια και δεν έβλεπαν το υψηλό παιδαγωγικό νόημα της σωματικής τους ασθένειας, που επέτρεπε η αγάπη του Θεού. Ο γέροντας ήξερε ότι αν προσευχόταν μόνο για τη σωματική τους ίαση, δεν θα τους βοηθούσε, διότι ουσιαστικά θα έμεναν ανίατοι. Πάντα προσπαθούσε να συνδέσει τη σωματική τους θεραπεία με την ψυχική τους ίαση. Οι σωματικές ασθένειες εξυπηρετούν πολλούς και ποικίλους σκοπούς της υπέρλογης αγάπης του Θεού. Θυμίζει δυσαιδαιμονία ή απλουστευτική αντίληψη ότι οι σωματικά ασθενείς τιμωρούνται από το Θεό για τις αμαρτίες τους και οι σωματικά υγιείς αμείβονται από το Θεό για την αρετή τους. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Όπως με πολλούς Αγίους που ασθενούν σωματικά ισοβίως και με πολλούς αμετανόητους αμαρτωλούς που υγιένουν σωματικά ισοβίως. Βέβαια, κανείς δεν αμφισβητεί ότι μια ταραγμένη από αμαρτωλά πάθη ψυχή αποτελεί γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη πολλών σωματικών ασθενειών και αντιθέτως, μια γαλήνη από θεία κατάνοιξη ψυχή δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για τη θεραπεία των ασθενειών αυτών και την άθηση της σωματικής υγείας. Όμως, οι συγκεκριμένες διακυμάνσεις της σωματικής υγείας και ασθένειας κάθε ανθρώπου σε τελευταία ανάλυση αποτελούν μυστική έκφραση της παιδαγωγίας του Θεού που μόνο εκείνος και οι Άγιοι του γνωρίζουν. Από το βιβλίο Ανθολόγιο Συμβουλών του Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου, σελίδα 106.